Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, ο οποίος είναι επίκρος καθηγητής γεωπολιτικής και για θέματα ενεργειακής κρίσης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα με την ενεργειακή κρίση και σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και στις πολιτικές που προσπαθεί να αναπτύξει και η χώρα μας? Φαίνεται πως έχει υπάρξει μια ουσιαστικά συμβαστική λύση, μια χρυσή τομή, η οποία επιτρέπει τη συνέχιση των εξαγωγών φυσικού αερίου Gazprom στο σύνολο των Ευρωπαϊκών, με την εξαίρεση των Βουλγαρία, την Πολωνία, στις οποίες έχει υπάρξει διακοπή πολιτικού, το οποίο δημιουργεί μια τάση σταδιακής αποσυμπίεσης των ψηλά επίπεδων. Όχι πως αυτά θα επιστρέψουμε στην κατάσταση που ήταν το 2020 του 2021, αλλά τουλάχιστον φαίνεται πως υπάρχει μια σταδιακή εξομάλυνση, τουλάχιστον αντιμετώπιση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί άμεσα επί 2,5 μήνες μετά την προσπάθεια της Ρωσίας να αλλάξει το πρόγραμμα και το γεγονός ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στις εταιρείες και να πληρώσουν σε ευρώ και στη Ρωσία να προχωρήσει στη μεταδρομή σε ρούβλια κατά τον τρόπο που η ίδια σκόπιμο χωρίς αυτό βεβαίως να επηρεάζει στην πράξη τις υποχρεώσεις των εταιριών. Οι εταιρείες πληρώνουν σε ευρώ και θεωρούν ότι με σε ευρώ οι υποχρεώσεις τους έχει λήξει. Θα μπορεί πώς η Ρωσία θα μετατρέψει και με ποιο τρόπο τα ευρώ σε ρούβλια. Αυτό και με ποια ισοτιμία, αυτό είναι καθαρά εσωτερικό δικό ζήτημα. Δεν μπορεί ως μη πλήρωση των συμβολέων να φράζουν ρωσικό αέριο. Αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί πανευρωπαϊκά. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στη χώρα μας μετά την ό,τι αφορά την γενικότερη κατάσταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνουμε ότι υπάρχει μια πλήρης δομική αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει ουσιαστικά τα κράτη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κρίσης ό,τι αφορά το κόστος το οποίο έχει περάσει. Δεν οι προτάσεις που είχε υποβάλει για την επιβολή του ευρωπαϊκού πλαφόρου ή για την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν credits από τις εκπομπές του ΣΥΔΙΟΥ του Άνθρακα και τα χρήματα που θα προσπαθήσουν από αυτά να χρηματοδοτήσουν την κάλυψη του κόστους δυστυχώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει αποδοχή. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει μια αποδοχή της Επιτροπής που δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν εθνικά επίπεδα επιβολής πλαφών και αυτοχρηματοδότηση βεβαίως του κόστους που έχει κατηγορηθεί. Το ενέκρινε για την Πορτογαλία και την Ισπανία τον περασμένο μήνα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και με το αντίστοιχο ελληνικό σχέδιο, το οποίο θα τεθεί εφαρμογή. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και την Δήμητρα τη Μακρύ, να ξεκινήσω με τον Βαγγέλη. Βαγγέλη. Ναι, σχετικά με την επιβολή πλαφών σε εθνικό επίπεδο και των πρωτοβουλειών σε εθνικό επίπεδο. Ναι, είναι μια λογική, μια και μιλούμε για ένα θέμα το οποίο επήρε. Τώρα με ακούτε? Κύριε Τσακίρη, με ακούτε τώρα? Σας ακούω, ναι. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, σε συνέχεια των όσων αναφέρατε, η επιβολή μέτρων σε εθνικό επίπεδο δεν έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό ιδεώδες ή με τη λογική ότι έχοντας, παραμένοντας σε μια διακρατική ένωση, οι χώρες ευελπιστούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Αντίθετα, το να παλεύει η καθεμία ξεχωριστά δημιουργεί έναν εσωτερικό, μια εσωτερική ανταγωνιστική τάση που μπορεί να ζημιώσει τους αδύναμους, που έτσι καλώς την πατούν στο τέλος της επιτραπή όρος. Δεν έχετε άδικο, αλλά το ευρωπαϊκό ιδεώδες νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να λύσει από μόνο του ιδέα της κρίσης τις οποίες αντιμετωπίζουμε 20 χρόνια. Υπάρχει ένα κενό πολιτική σε επίπεδο ευρωπαϊκού κράτη, είναι ένα να το καλύψουν από μόνα του. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο πιο αδύναμο είναι ένα κράτος οικονομικά, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος το οποίο καλείται να σηκώσει αυτή τη στιγμή στις πλάτες του. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα το κάνουμε το Σεπτέμβριο με επιδοτήσεις οι οποίες ξεπεράσαν τα 2,5 δισεκατομμύρια το Μάιο, θα συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο και μετά, αναγκαστικά, γιατί η κατάσταση, ειδικά τα τιμές του πετρελαίου, μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται. Ευτυχώς τα δείγματα για τις τιμές φυσικού αερίου, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι είναι χαμηλή η εποχική ζήτηση την περίοδο αυτή μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιστεύω ότι δεν θα δούμε ακόμα πιο αυξημένες τιμές φυσικού αερίου από αυτές που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κάποια δραματική εξέλιξη στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας.
το οποίο και αυτό κανένα δεν μπορεί να σα το βεβαιώσει αυτή τη στιγμή, παρούσα από την κοινωνία. Αλλά οι τιμές του πετρελαίου, για λόγους που αν θέλετε μπορούμε να εξηγήσουμε αναλυτικότερα, το πιθανότερο είναι πως θα συνεχίσουν να έχουν μια αυξητική τάση κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Και είναι κάτι το οποίο τα κράτη δυστυχώς, με το κενό της ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι την απουσία ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι αναγκασμένοι, υποχρεωμένα, πολύ απλά να αντιμετωπίσουν μόνα τους. Δυστυχώς, είδατε και το Repower EU, το σχέδιο το οποίο υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσει την απεξάρτηση της ευρωπαϊκών οικονομιών από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2027. Το χρονοδιάγραμμα είναι ανεφάρμοστο και εξαιρετικά υπερφιλόδοξο για να μπορεί να τύχει αντικείμενο ρεαλιστικής συζήτησης. Και στην περίπτωση αυτή, η ουσιαστική χρηματοδότηση, η αύξηση των επιδοτήσεων, που είναι η ουσιαστική χρηματοδότηση, γιατί τα δάνεια για να τα χρησιμοποιήσει κάποιο στον ασυγκρότηση θα πρέπει να ενταχθούν στο δημόσιο χρέος. Οπότε για χώρες οι οποίες έχουν ήδη υψηλό ποσοστό χρέους επί του ΑΕΠ, κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι άλλες χώρες οι οποίες διήλθανε τη μέγενη των μνημονίων επί μια δεκαετία. Τα ποσοστά τα οποία δίνονται από το χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Είναι ουσιαστικά από τα 300 δισεκατομμύρια που δεν είναι 300, είναι 282,5, μόνο τα 20 δισεκατομμύρια στην πραγματικότητα είναι νέα χρήματα, τα οποία θα προκύψουν από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών. Κάτι το οποίο η Ελλάδα έχει προτείνει από το Σεπτέμβριο 2021. Αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με αυτό το οποίο τελικά επιλέχθηκε. Δήμητρα Μακρύ. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αποσυμπίεση? Σαφώς σχετίζεται με την πορεία του πολέμου επάνω στην Ουκρανία. Ωστόσο, επειδή πολλοί μιλάνε και για τη σύνδεση με τα οικονομικά της Ρωσίας, υπάρχει κάποιος έτσι ορίζοντας τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε έστω έτσι με κάποια ασφάλεια ότι θα δούμε μια αποσυμπίεση σε ό,τι αφορά την ενέργεια? Από τη στιγμή που θα λειτουργήσει το ελληνικό σχέδιο πλαφών, αυτή την αποσυμπίεση θα τη δουν οι καταναλωτές από τον Ιούλιο. Και η οποία θα κρατήσει, και το σχέδιο αυτό, από ό,τι έχουμε ακούσει, θα πάει από 6 έως 12 μήνες. Οπότε, σε ό,τι αφορά τον τελικό καταναλωτή, αυτό θα φανεί άμεσα και ελπίζουμε να φανεί άμεσα. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κόστους φυσικού αερίου ηλεκτρισμού, σε ό,τι αφορά τις τιμές πετρελαίου, οι οποίες και εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα να επιβληθεί κάποιο πλαφόν. Ένα ανώτατο όριο δηλαδή τιμής, κάτι το οποίο το καλοκαίρι ενδεχομένως για κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα της νησιωτικής χώρας, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή υπό συζήτηση. Γιατί εκεί πέρα είναι εντελώς διαφορετικά. Ξέρουμε όλοι και λόγω της εποχικής ζήτησης, λόγω τουρισμού, η διαφορά ανάμεσα στην κεντρική Ελλάδα και την νησιωτική Ελλάδα είναι μεγάλη σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπότε και εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν η κατάσταση συνεχίζει να αυξάνεται, να υπάρξει κάποια επιβολή πλαφών τοπικό. Αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αρκετές φορές. Και είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα πολύ υψηλών τιμών, τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική τουριστική βιομηχανία και τον καταναλωτή, τον εκάστοτε τουρίστα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Αλλά γενικότερα, αποσυμπίεση τιμών τι σημαίνει? Αποσυμπίεση τιμών σε σχέση με τα πολύ υψηλά που είδαμε το 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022 για το φυσικό αέριο, πιστεύω ότι θα έχουμε στους επόμενους μήνες. Για το πετρέλαιο, αν δεν επιβληθεί η μποϊκοτά στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου και πετρελαιοειδών στην Ευρώπη, το ίδιο πιστεύω ότι θα συνεχίσει να ισχύει και για το πετρέλαιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δηλαδή μια σταδιακή αύξηση, η οποία θα είναι πιο άμεσα συνδεδεμένη με τις οικονομικές παραμέτρους της πετρελαϊκής αγοράς. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσει κάποιος το γεγονός ότι η λήξη των κινέζικων lockdown που αυτή τη στιγμή έχουν εκλειδώσει 500 εκατομμύρια καταναλωτές στα σπίτια τους, θα αυξήσει την εποχική ζήτηση. Οπότε γι' αυτό λέω ότι θα έχουμε αυξανόμενες τιμές. Αλλά άλλο να έχουμε αυξανόμενες τιμές και από το 105 να πάμε στα 110-115 και άλλο να πάμε στα 170, στα 180 ή στα 200. Ανάλογα με το πόσο βίαιη θα είναι και πόσο άμεση ενδεχομένως μπορεί να είναι η επιβολή ενός μποϊκοτά στο ρωσικό πετρέλαιο. Οπότε αυτό νομίζω είναι το πλαίσιο που περιγράφει μια απάντηση στο άμεσο ερώτημά σας. Από τον Οκτώβριο και μετά, ανάλογα με το πόσο θα έχουν γεμίσει οι αποθηκευτικοί χώροι φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ελπίζω να μην μπούμε στην εποχή της υψηλής ζήτησης αερίου στην Ευρώπη που ξεκινάει τον Νοέμβριο και πηγαίνει μέχρι τον Μάρτιο, με την ίδια κατάσταση μη πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου που είχαμε το προηγούμενο έτος. Γιατί άμα μπούμε εκεί, θα ξαναδούμε πάρα πολύ υψηλές τιμές, ακόμα και αν διατηρηθεί ως έχει κατάσταση στο επίπεδο των ευρωπαϊκών κυρώσεων, αλλά και τη κατάσταση πολεμική που επικρατεί στην Ανατολική Ουκρανία. Οπότε το σημαντικό είναι να εκμεταλλευτούμε τη χαμηλή περίοδο ζήτησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, που είναι το καλοκαίρι,
όπου η κατανάλωση είναι μόνο, μόλις το 1/3 της χειμερινής περίοδου, για να πληρωθούν, να αναπληρωθούν τα αποθέματα φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και γιατί αυτό αποτελεί μια σπίδα προστασίας σε περίπτωση που υπάρχει μια κλίση τροφοδοσία με τη Ρωσία, εάν ο πόλεμος συνεχίσει, που αυτό είναι το βασικό στον αυτή τη στιγμή, φαίνεται να συνεχίσει για αρκετούς μήνες, καθόλο το 2022, ίσως να περάσει και το 2023. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί, αλλά γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει να μπούμε σε αυτή την περίοδο υψηλής κατανάλωσης, που επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρισμού, σε ένα καλύτερο επίπεδο τιμών σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίσαμε πέρσι. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τσακίρη για την παρουσία του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.